Κύριε Γάκη, με αφορμή την εκλογή σας ως γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, θέλω να μας πείτε και τα νέα σας καθήκοντα, τι ακριβώς περιλαμβάνουν. Οι συνταξιούχοι λοιπόν βουλευτές και ευρωβουλευτές θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια που είχαν όταν ασκούσαν τα δικαιώματα. Αυτό εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει πολύ απόλυτα σύμφωνα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει διαμορφωθεί αυτή η Ένωση και προσπαθήσαμε τις τελευταίες εκλογές μέσα από μια συνεργασία με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσουμε μια διαφορετική πλειοψηφία στην Ένωση, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια κυριαρχείται από, θα έλεγα, νεοδημοκρατικά στοιχεία, αλλά από ακροδεξιά στοιχεία. Τα στοιχεία, δηλαδή, βουλευτές υπαλλήλοι της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, της ΕΡΕ κτλ. Όσοι είναι επιζώντες, αυτοί κυριαρχούσαν στον χώρο. Η προσπάθεια αυτή έφτασε μέχρι το πηγάδι, δεν είπε νερό, γιατί για δύο ψήφους, για μία ψήφο μάλλον, μια ισοβαθμία ψηφοφόρου υποψηφίων, ένας υποψηφίος της δικάς μας υποστήριξης και της Νέας Δημοκρατίας, ήρθανε, ισοψηφίσανε, δύο υποψήφοι και με την κλήρωση βγήκε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και πήρε την πλειοψηφία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχε γίνει τότε μια πρώτη προσπάθεια διεύρυνσης και συνεννόησης του προοδευτικού χώρου, ήταν η πρώτη πολιτική προσπάθεια που είχε γίνει. Το ξεκίνησαμε κάποιοι άνθρωποι, μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, και μπήκαμε, εγώ είχα μπει και υποψήφιος για να μην θεωρηθεί ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει προσωπικά ωφέλη και τα λοιπά. Μπήκα υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι, όπως ακούει και λέει, είναι γνωστή και η εμπειρία μας από τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ τότε, που διαγράφε και έκανε κάθε πρόταση διαγραφής που γίνεται εκεί. Μάλιστα. Ήταν μια διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο πρόεδρος δεν είχε καταλάβει ότι δεν μπορεί αυτός να διαγράφει μέλη του και στελέχη του κόμματος, αλλά πρέπει αυτά να παραπεμπτούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν και η Ένωση Τέος Βουλευτών και Ευρωβουλευτών έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο έχουμε πάρει στα 5 μέλη, η παράταξη την οποία στηρίζαμε είχε πάρει τα 4, την ουσία των 4 μέλων. Και διαμορφώνει ένα κυκλικό εναλλακτικό προεδρείο. Ήταν πρόεδρος πριν ο κ. Βλατής, τώρα έγινε ο Γιώργος ο Δημαράς και, και όπως είναι η σειρά εκλογής δηλαδή, γίνονται γραμματείς ο επόμενος γραμματέας. Μάλιστα. Η επόμενη χρονιά είναι η σειρά μου μάλλον να γίνει και πρόεδρος. Πολύ ωραία. Κύριε Γάκη, τώρα θα δράξουμε την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και έχουν φέρει αυτό που λέμε τα πάνω κάτω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση ρευστή, απόλυτα και πολιτική και οργανωτική. Αυτή η ρευστότητα, κατά την άποψή μας, εμείς που φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα να πω νούμερο στον κόσμο ότι εγώ έχω αποχωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό, αυτή η ρευστότητα είναι βεβαίως μια επιστολή. Βεβαίως είναι μια επιστολή που ήταν και αρκετά συναισθηματική, γιατί σε ένα χώρο που υπηρετείς γενικότερα τόσα χρόνια από την ίδρυσή του και από την εξέλιξη μάλλον και του ΚΚΕ δηλαδή, και η εξέλιξη του ΚΚΕ, των που μείναμε, τα μέλη του ΚΚΕ που μείναμε στο συνασπισμό τότε, είναι επώδυνα αυτή η διαδικασία, δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση. Όχι γιατί αλλάζει κάτι στη ζωή σου, αλλά γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση ίσως και με πολλά πράγματα τη διαδρομή σου. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη ρευστότητα, η εκτίμησή μα και όπω δείχνουν τα πράγματα που δικαιωνόμαστε, είναι ότι αυτή η ρευστότητα των πολιτικών θέσεων αλλά και των οργανωτικών λειτουργιών του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε μεταβολή και σε αλλαγή των ιδεολογικών του προσανατολισμών και των πολιτικών θέσεων γενικότερα στην αντίληψη του κόμματος. Μάλιστα. Αυτό ήταν και ο λόγος που αποχωρήσαμε. Διαμορφώθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία ονομάστηκε Νέα Αριστερά, είναι στην προσπάθεια συγκρότησης του. Εσείς τάσεστε υπέρ αυτής της Νέας Αριστεράς? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο κανείς να αποστασιοποιηθεί και από τον εαυτό του. Μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τις θέσεις ενός κόμματος, αλλά από τον εαυτό του, από τη δικιά του ιδεολογική άποψη, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό το δίλημα λοιπόν, το δίλημα που και η προϋπόθεση και σε μένα έχει κυριαρχήσει, δηλαδή ότι δεν υποστέλουμε τη σημαία, παλεύουμε μέχρι που να δικαιωθούν κάποιες ιδέες, να περάσουμε, να πείσουμε τον κόσμο ότι οι δικές μας ιδέες τώρα με την αριστερά, που είναι πιο σοβαρή προσπάθεια, είναι πιο οργανωμένη, πιο σταθερή στις αρχές της αριστεράς, αυτή την αποφάσισα να την επιρρετήσω και εγώ στον βαθμό που μπορώ.